Ξέρετε, λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω μία από τις καλύτερες ασκήσεις για πλάτη, όπως ξεκινήσαμε να δείχνουμε για άλλες μυϊκές ομάδες. Σήμερα θα δείξουμε για πλάτη. Πάλι θα το κάνουμε αλτήρα. Είναι γνωστή η άσκηση σε εσάς. Είναι αυτή που κάθεστε σε ένα πάγκο, θα το έχετε δει, που στηρίζεστε εδώ και δουλεύετε. Έχουμε δείξει με ποιο τρόπο γίνεται αυτό. Με την ίδια λογική λοιπόν που δείξαμε ότι για να ενεργοποιήσω τον κορμό μου καλύτερα, για να ενεργοποιήσω το υπόλοιπο σώμα καλύτερα, για να δουλέψω σταθεροποιητικούς μυς, για να ενεργοποιηθεί κατ' επέκταση η μυϊκή ομάδα που θα δουλέψω, που θέλω να συγκεντρωθώ ακόμη καλύτερα λόγω αυτών που σας είπα μόλις τώρα, έτσι λοιπόν θέλω και αυτή την άσκηση να την κάνω χωρίς να στηρίζομαι κάπου, ούτε τα χέρια μου, ούτε τα πόδια μου. Να δουλέψει όλο το σώμα. Δείχνω, παίρνω σωστή θέση, η πλάτη μου, τα γόνατά μου, το κέντρο βάρους είναι προς τα πίσω, παρόλο που κρατάω τα κιλά εδώ μπροστά, το κέντρο βάρους μου είναι προς τα πίσω, για να μην ζωρίσω τη μέση μου. Εντάξει, τεχνική, όπως θα δουλεύαμε στον πάγκο, το ίδιο και εδώ. Προσέχω πολύ τις αναπνοές μου, και προσέχω όταν τη δουλεύω στον αέρα, πέρα από την στάση του σώματος, να ενεργοποιώ πάρα πολύ τους μυς του κορμού. Γιατί εάν χαλαρώσω, υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε καμιά κύλη, κανένα περίεργο θεματάκι που δεν θα έπρεπε. Οπότε προσέχω ακόμη περισσότερο. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Τώρα, όσοι έχετε θέμα και νομίζετε ότι για αρχή δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε σαν στάση σώματος και ενεργοποίηση σωστή του κορμού, τι κάνω, βάζω για αρχή το χεράκι μου εδώ να στηριχτώ ή εδώ, αν θέλω να πάω πιο χαμηλά. Έτσι, δηλαδή ρίχνω το βάρος πάλι σε αγκώνα και γόνατο, αντίθετο, και ξεκινάω φυσικά με χαμηλά κιλά. Αυτό εννοείται. Όσο δυναμώνω, τόσο φορτώνω κιλά και μπορώ να πάρω και τη θέση την αντίστοιχη, δηλαδή χωρίς να έχω στήριξη πουθενά, παρά μόνο στα πόδια μου. Η άσκηση θα γίνει κλάσης ανώτερη, θα με πιάσει πολύ περισσότερο στο σημείο που θέλω να δουλέψω και παράλληλα, αυτό είναι που μας νοιάζει, και παράλληλα δυναμώνει και το υπόλοιπο σώμα, γιατί δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να σηκώσω κάποια κιλά μόνο υπό τέλειες συνθήκες, να είμαι πάνω σε ένα πάγκο, είτε είναι αυτό στήθος, είτε είναι δικέφαλη, είτε είναι πλάτη, να τα έχω όλα στην εντέλεια, έχω στηθεί, ακουμπάω το χεράκι μου εκεί, ακουμπάω το γονατάκι μου εκεί και παίρνω την άσκηση. Όχι, πρέπει να δυναμώσω υπό συνθήκες οι οποίες είναι λίγο πιο απαιτητικές από ό,τι θα βρίσκαμε σε ένα γυμναστήριο. Εντάξει, όχι ότι δεν μπορείς να το κάνεις στο γυμναστήριο αυτό. Και στο γυμναστήριο έτσι τη δούλευα αυτή την άσκηση. Είναι δηλαδή ένας τρόπος εκτέλεσης για λίγο πιο προχωρημένους. Φαντάζομαι οι προχωρημένοι αθλητές του γυμναστηρίου θα το κάνουν ήδη. Απλά το δείχνω για ανθρώπους οι οποίοι δεν το είχαν δει ή δεν το δουλεύανε μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτά εδώ τα λίγα. Δοκιμάστε την. Δοκιμάστε την και με τον έναν τρόπο και με τον άλλον και πείτε μου αν βρήκατε διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.